Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 15 Μαρτίου, λίγο πριν τις 7, και υπέρβαζε όπως πάντα ζωντανά στις οθόνες σας από τη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Όπως κάθε Τετάρτη, μαζί μου στην παρουσία της εκπομπής ο Λεωνίδας Στάμος. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, Κυριακό. Καλησπέρα και στον Στέφανο τον Κουλουμπί, που είναι όπως πάντα μαζί μας στο στούντιο, και τον Γιώργο κοντό στο Control. Μία εκπομπή των δανειοληπτών, μία εκπομπή δική σας των μελών του κινήματος Υπέρβαση, που κάθε Τετάρτη από αυτό το φιλόξενο μετερίζει, ενημερώνεστε υπεύθυνα και αξιόπιστα για όλη την τρέχουσα επικαιρότητα που έχει να κάνει με τις οφειλές σας στις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, και παράλληλα από αυτή εδώ την εκπομπή ενημερώνεστε για τις νομικά μόνο αξιόπιστες λύσεις, το υπογραμμίζουμε, νομικά αξιόπιστες, όχι ματζούνια, όχι επαναστάσεις της πλάκας, όχι όλες αυτές οι βλακίες που καθημερινά κατακλείζουν το διαδίκτυο και παρασύρουν μάλιστα πολλές φορές και πολύ κόσμο, προκειμένου μέσα από αυτές τις λύσεις που σας τις προτείνουν κορυφαίοι νομικοί και οικονομολόγοι εξειδικευμένοι στο κομμάτι το τραπεζικό, το ασφαλιστικό και το φορολογικό, πάμε όλοι μαζί, όλα τα θύματα των μνημονίων, όλοι οι φτωχοποιημένοι Έλληνες της τελευταίας 7 ετίας από το 2010 μέχρι σήμερα, να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να προστατέψουμε την περιουσία μας και την αξιοπρέπειά μας από την αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος, αλλά και από την αυθαιρεσία του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, που όπως θα δείτε σήμερα σε αυτή την εκπομπή, το έχουμε ειδικό θέμα. Τα ασφαλιστικά ταμεία και οι εφορίες αρχίσανε και τρέχουνε πίσω από τους ρυθμούς των τραπεζών. Στον δρόμο που χάραξαν λοιπόν οι τράπεζες, ακολουθεί και η εφορία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μια πολύ σοβαρή περίπτωση πληστηριασμού πρώτης κατοικίας, δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τώρα, για χρέη στο δημόσιο. Και θα δούμε τώρα αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το έχουμε θέμα, τι συνεπάγεται για τον δανειολήπτη. Εμείς το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου από το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που δυστυχώς, και σε αυτό επιβεβαιωθήκαμε. Και λέω, Λεωνίδα, δυστυχώς, γιατί μακάρι να λέγαμε βλακίες, μακάρι αυτά που λέγαμε να ήταν εκτός πραγματικότητας, να μην είχαν επιβεβαιωθεί σε τίποτα και σήμερα ο κόσμος να μην κινδύνευε να χάσει τα σπίτια του, να μην βρισκόταν με τους λογαριασμούς του δεσμευμένους και κατασκευμένους. Ναι, να, και να μπορούσε στις παραλίες με και να μπορούσε να ζει, έτσι, να μπορούσε να ζει χαλαρά και χωρίς προβλήματα και χωρίς έγνοιες, αλλά δυστυχώς δεν είναι ότι είμαστε ούτε προφήτες, ούτε ότι διαβάζουμε βουλωμένο γράμμα. Όποιος καθίσει και διαβάσει τις προτάσεις νόμου, τα σχέδια που υπαγορεύουν οι δανειστές στην κυβέρνηση, αυτά που συζητιούνται καθημερινά στη Βουλή, και προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει και συγκεκριμένα δημοσιεύματα τύπου σαν αυτά που θα σας δείξουμε σήμερα, που μας λένε τι έρχεται. Τα δημοσιεύματα τύπου και οι ειδήσεις που περνάνε τα συστημικά ΜΜΕ, αγαπητοί μας φίλοι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι τυχαία και δεν γράφονται χωρίς κάποια σκοπιμότητα, γιατί σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή ότι όλα τα συστημικά ΜΜΕ, εφημερίδες, κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, όλα αυτά τα οποία λέγονται συστημικά, είναι σύτιζόμενα από τη διαφήμιση του τραπεζικού συστήματος, από την τραπεζική διαφήμιση. Άρα όταν διαβάζετε σε κάποιες εφημερίδες κάποια συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τα δάνεια και τις τράπεζες, κάποια συγκεκριμένα άρθρα που επιτίθενται στους δανειολήπτες και σας κατονομάζουν όλους μπαταχτσίδες, είναι θέμα, το έχουμε θέμα στη συνέχεια, θα το δείτε, να ξέρετε ότι πίσω από αυτά τα άρθρα υποκρύπτεται τραπεζική σκοπιμότητα, η οποία αναγκάζει τους συντάκτες και τους δημοσιογράφους που βγάζουν αυτά τα άρθρα να τα δημοσιεύουν και να τα διαδίδουν, γιατί είναι μέσα στο γενικότερο πακέτο του χρήματος που μοιράζουν οι τράπεζες σε αυτά τα ΜΜΕ και τους αναγκάζουν φυσικά να περνάνε τη γραμμή τους. Εμείς λοιπόν γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, προκειμένου κάθε Τετάρτη από αυτή την εκπομπή να σας αναλύουμε τα γεγονότα, να σας κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και να σας λέμε πώς μπορείτε να προστατευτείτε. Γιατί λύσεις υπάρχουν, αρκεί τις λύσεις να τις αναζητούμε εκεί που πρέπει. Πάμε λοιπόν να δούμε, είναι πάρα πολύ η επικαιρότητα που θα έχουμε σήμερα και αυτή η επικαιρότητα θα είναι πολύ αναλυτική ως προς το κομμάτι των τραπεζών, που είχαμε πάρα πολύ θεματολογία ήδη από την περασμένη Παρασκευή, και θέλω να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας να δούμε την πρώτη εικόνα,
που έχουμε βάλει μαζί δύο πρωτοσέλιδα τα οποία έχουν άμεση συνάφεια το ένα με το άλλο. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν από το παρόν της Κυριακής του Μάγκη του Κουρί σε συνδυασμό με την ημερησία της Δευτέρας από κάτω για να δείτε πώς συνδέονται αυτά τα δύο πρωτοσέλιδα, να την κρατήσει την εικόνα ο σκηνοθέτης. Λέει λοιπόν ο Μάγκης ο Κουρίς στο παρόν της Κυριακής, στον αέρα οι τράπεζες δεν υπογράφουν οι ορκωτοί ελεγκτές τα πιστοποιητικά ελέγχου. Υπάρχει λοιπόν σοβαρό πρόβλημα με τις τράπεζες που κινδυνεύουν να μην μπορούν να δημοσιεύσουν ισολογισμούς, διότι οι ορκωτοί ελεγκτές δεν υπογράφουν επιστοποιητικά και δεν υπογράφουν επιστοποιητικά για τον απλούστατο λόγο, γιατί λένε οι ορκωτοί ελεγκτές ότι εάν δεν βρείτε λύση με την επέκταση του tax credit, δηλαδή της αναβαλλόμενης φορολογίας, να κουρέψετε τα δάνεια, οι ισολογισμοί σας θα γυρίσουν κόκκινοι. Και επειδή δεν σας φτάνει η πενταετία, θα πρέπει να επεκτείνετε το tax credit στα 20 χρόνια. Εμείς αυτό το θέμα, Λεωνίδα, πόσες εκπομπές το λέμε εδώ πέρα και φωνάζουμε από αυτή την εκπομπή κάθε Τετάρτη? Από το 2014 το λέμε. Έτσι. Και το δημοσιεύουμε τέλη του 2014, αρχές 2015. Δηλαδή έχουμε δύο χρόνια που καθημερινά λέμε δώστε tax credit να κουρέψουν τα δάνεια, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και γιατί το 2014, γιατί τότε, τέλη του 2014, θεσμοθετήθηκε. Έτσι, μπράβο. Έφτασε λοιπόν ο κόμπος στο χτένι και τώρα ήρθε η στιγμή που σήκωσαν τα μολύβια οι ορκωτοί ελεγκτές και λένε δεν υπογράφουμε ισολογισμούς. Και ορθώς δεν υπογράφουνε, για θα πάνε φυλακή αύριο οι ορκωτοί ελεγκτές. Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν και ποινική ευθύνη για τους ισολογισμούς που υπογράφουν. Και αυτό λοιπόν τώρα που βγάζει το πρωτοσέλιδο αυτό ο Μάγκης ο Κουρίς με το παρόν την Κυριακή, έρχεται τη Δευτέρα η ημερησία και μας βγάζει λοιπόν στο πρωτοσέλιδο μια είδηση που πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Στον ΙΕΛΕ προσφεύγουν κεφάλι οι τράπεζες, γιατί πραγματικά μείνανε από ρευστότητα. Πήγανε στον ΙΕΛΕ και ζητήσανε 300 εκατομμύρια ευρώ το μήνα Φεβρουάριο. Ευχαριστούμε για την εικόνα. Προκειμένου λοιπόν να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα αμοιακά τις καταθέσεις τους και τα εμβάσματα, γιατί δεν μπορούν πραγματικά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει αποτύχει όλο το σχέδιο διάσωσης του τραπεζικού συστήματος. Μα δεν υπήρξε σχέδιο διάσωσης. Όπως το βαφτίσανε. Όταν αξίζουν 5-10 δις και δίνεις 300, δεν είναι σχέδιο διάσωσης. Είναι σχέδιο εξυπηρέτησης κάποιων συμφερόντων. Τι, αυτό λοιπόν το σχέδιο το μαζί με τα μνημόνια αποτύχανε παταγωδώς και η απόδειξη είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις, μετά από τόση ενισχύση ρευστότητας, 350 δισεκατομμύρια έχει κοστίσει μέχρι σήμερα η διάσωση του τραπεζικού συστήματος. Και μετά από 350 δισεκατομμύρια έρχονται το Φλεβάρι και ζητάνε άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μπορούν να κινηθούν ταμιακά και να εξυπηρετήσουν με τα capital controls τις λίγες αυτές καταθέσεις που μπορεί να κινούνται, να αναλαμβάνονται κτλ. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε σε καθεστώς capital controls. Άρα λοιπόν οι τράπεζες βρίσκονται σε μια ομοιρία και είναι κυριολεκτικά στον αέρα και από πλευράς ρευστότητας αλλά και από πλευράς ισολογισμών. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, μετά τα δύο πρωτοσέλιδα που είδατε της Κυριακής από το παρόν του Μάκη του Κουρί και της Δευτέρας ημερησίας, το σημερινό λοιπόν πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, να το βάλει ο σκηνοθέτης μας να το δούμε, έρχεται και λέει πού καταλήγουν τα δύο προηγούμενα πρωτοσέλιδα που είδαμε. Νέος λοιπόν εκβιασμός Στουρνάρα στους Έλληνες πολίτες. Ο Γιάννης Στουρνάρας εκβιάζει την Ελλάδα, την κυβέρνηση, τους Έλληνες. Και λέει ότι κλείστε τα πάντα, υπογράψτε τις αυτό στην ξένη, εκβιασμός με πιο άγρια capital controls από τον Γιάννη Στουρνάρα. Απειλεί λοιπόν ο Γιάννης Στουρνάρας ότι ή θα κάνετε ό,τι σας λένε ή θα αγριέψουν ακόμη περισσότερο τα capital controls, δηλαδή αυτό τώρα που είναι 840 ευρώ να γίνει 500, 400, 300, 200. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα και δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μας φίλοι, όσο οι κυβερνήσεις το φωνάζουμε τόσα χρόνια, στον κουφού την πόρτα βαράμε, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να το λέμε. Όσο συνεχίζεται αυτή η λάθος πολιτική των μνημονίων, όσο συνεχίζεται να πετάτε χρήματα στον άδειο κουβά, στον κουβά που δεν έχει πάτο του τραπεζικού συστήματος, πετάτε δισεκατομμύρια και όσα δισεκατομμύρια πετάτε, άλλα τόσα θα ζητάτε. Το πρόβλημα δεν θα λύνεται, θα ανατροφοδοτείτε.
Αυτό που λύνετε σήμερα θα το βρίσκετε μπροστά σας πάλι αύριο. Στο τέλος της ημέρας έρχεται πάλι ο στουρνάρας ή ο επόμενος στουρνάρας, γιατί όλοι οι στουρνάρες της Κεντρικής Τράπεζας ήταν πάντα ίδιοι και θα σας εκβιάζουν. Θα σας λένε να πάτε να υπογράψετε, θα γίνεται μια καινούργια αξιολόγηση. Μετά την αξιολόγηση θα αρχίζουν οι εκβιασμοί της επόμενης αξιολόγησης, θα έρχονται νέα μέτρα, θα έρχονται νέοι εκβιασμοί. Θα υπάρχει λοιπόν αυτός ο φαύλος κύκλος που δεν θα καταλήγει πουθενά, αν δεν αποφασίσετε επιτέλους στην κυβέρνηση, τουλάχιστον για το ιδιωτικό χρέος, να κάνετε αυτό που σας φωνάζουμε εδώ και τόσα χρόνια. Οριζόντια προστασία από τους πληστηριασμούς, όχι αυτές τις βλακίες των 150.000 διαφορετικών προϋποθέσεων που δεν μπορεί τελικά να εξυπηρετηθεί και να προστατευτεί κανένας. Οριζόντια λοιπόν προστασία από τους πληστηριασμούς. Ό,τι λέει υπέρβαση. Ό,τι λέει υπέρβαση. Ό,τι λέει υπέρβαση. Ναι. Υπέρβαση ή το κίνημα υπέρβαση. Το κίνημα. Οριζόντια λοιπόν προστασία από τους πληστηριασμούς και οριζόντια να γίνει το κούρεμα όλων των κόκκινων δανείων. Επιχειρηματικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες και στεγαστικά. Ναι, τώρα αυτά δεν είναι οριζόντια. Νομοθετήματα. Μπες εδώ, βγες εκεί, ο δικαστής λέει όχι εδώ. Θα δούμε τώρα εδώ να δείτε θέματα που προκύπτουν. Οριζόντια για να απελευθερωθεί και το τραπεζικό σύστημα να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί η ομοιρία του τραπεζικού συστήματος κάποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Ναι, για σκεφτείτε από πίσω ποιοι εξυπηρετούνται με ένα τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα να είναι όμοιρος. Να το σκεφτείτε, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω που φεύγουν και πέρα από την οικονομία. Πάνε και σε άλλα χωράφια. Λεωνίδα, τι έχουμε σήμερα με τους πληστηριασμούς? Μια από τα ίδια. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας δεν γίνονται. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα τους ηλεκτρονικούς. Ναι, τα γνωστά. Τα γνωστά. Όλοι εξυπηρετούνται. Έτσι. Ο εξοδικωστικός συμβιβασμός θα ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών. Είναι θέμα αναλυτικά. Λεπτών και αυτός. Λεπτών ακριβώς. Γιατί, γιατί να θυμίσουμε ότι από τον Οκτώβριο του 2016 είχε ανακοινωθεί. Ναι. Αλλά έχει τελειώσει. Τελείωσε 3/3. Και τα deal που υπήρχαν με τους δανειστές, οι διαφορές τέλος πάντων φαίνεται να δημιουργηθούν. Θα δημιουργηθούν βέβαια τα προβλήματα αλλά που θα δούμε. Τώρα θα δούμε στο δεύτερο μέρος που έχουμε τον Γιώργο τον Βαλέτα. Να δούμε όλες τις παγίδες του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Και το λέμε εμείς που ήμασταν υπέρ, έτσι. Μα είμαστε υπέρ. Είμαστε υπέρ του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Αλλά έτσι όπως πάει να εφαρμοστεί, είμαστε κατά. Αλλά εμείς είμαστε υπέρ ενός εξοδικαστικού συμβιβασμού, αγαπητέ μου Λεωνίδα, που μπορεί να εφαρμοστεί και να λύσει προβλήματα. Ένας όπως το είπες, νομοθετική οριζόντια ρύθμιση, και οριζόντια. Και τέλος. Χωρίς 10.000 προϋποθέσεις. Αυτόματα το σύστημα και αλλιώς να με κρίνει μην το κάνετε ο καθόλου. Τρίτος. Θα τα πούμε όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ναι. Μείνετε στις οθόνες σας, γιατί σήμερα πραγματικά θα ακούσετε τις λεπτομέρειες του διατάφτα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Με τα πάντα όλα συμφωνημένα και έτοιμα προς ψήφιση. Και θα ήθελα ο Στέφανος ο Κουλουμπής να μας βάλει σε λίγο, θα σου πω εγώ Στέφανε πότε, στην οθόνη μας μια εικόνα, να δείτε τι απάτες σκάρφιζονται οι δικηγορικές τις πρακτικές, δικηγορικά γραφεία. Τι απάτες σκάρφιζονται προκειμένου να κάνουν τους δανειολήπτες να σου τηλεφωνούν. Επειδή λοιπόν οι δανειολήπτες... Τι τεχνάσματα, τα οποία προς τα έξω φαίνονται και είναι απατηλά. Απατηλό τέχνασμα στο χωριό μου το λένε απάτη, Λεωνίδα, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει. Είναι συνάδελφοι, εγώ συμφωνώ. Όχι. Όταν θα το δούμε, για το 99% του κόσμου που θα λάβει αυτό το μήνυμα... Το μήνυμα τι καταλαβαίνει. Μπράβο, ναι. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα τώρα. Επειδή, ναι, αλλά λοιπόν, το 99%, όχι το 99%, το 72% λοιπόν, του κόσμου... Ψηφίσαμε μνημόνια. Επειδή ο δανειολήπτης είναι πλέον ψηλιασμένος και ξέρει ποια είναι τα τηλέφωνα των εισπρακτικών, ποια είναι τα τηλέφωνα των δικηγορικών γραφείων που κάνουν τις εισπρακτικές και ξέρουν και τι θα τους πούνε και θα τους κάνουν, τι λένε? Τους στέλνουν λοιπόν ένα μήνυμα. Δείξε μας, Στέφανε Κουλουμπή, στο κινητό τι μήνυμα λαμβάνουν οι δανειολήπτες. Λαμβάνει ένα μήνυμα το οποίο λέει Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν λέει περιφέρεια, Περ Κεντρικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε τον Στέφανο τον Κουλουμπή για την εικόνα. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε περίπτωση δάνειο λήπτη μας.
ο οποίος μας έκανε σήμερα καταγγελία ότι του ήρθε αυτό το μήνυμα. Ναι. Ο άνθρωπος νόμιζε ότι το μήνυμα αυτό είναι από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί όταν διαβάζεις το κινητό σου περ Κεντρικής Μακεδονίας, καταλαβαίνεις περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν καταλαβαίνεις δικηγορικό γραφείο κοράκι τάδε, εντάξει. Και πήραν οι άνθρωποι τηλέφωνο και όταν παίρναν τηλέφωνο. Περιφερειακού, τι του περιφερειακού. Και παίρναν τηλέφωνο και απαντούσε γραφείο τέτοιο, δικηγορικό. Δεν το λέμε το όνομα σήμερα, αλλά θα μας αναγκάσετε να κάνουμε καταγγελία και παρότιση συνάδελφε του Λεωνίδα να σας στείλουμε εμείς στο δικηγορικό σύλλογο να πάτε να απολογηθείτε. Έχουμε. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι λελεϊνά. Και σηκώθηκαν λοιπόν οι άνθρωποι και πήγανε και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ενημερώθηκαν από την αρμόδιο υπάλληλο ότι είχαν σπάσει τα τηλέφωνα από εκατοντάδες δανειολήπτες που αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θα το καταγείρουμε και στο συνήγορο του καταναλωτή και στο δικηγορικό σύλλογο να λάβουν όλοι τα μέτρα τους, γιατί πραγματικά αυτές οι πρακτικές είναι ανεπίτρεπτες. Ένα δικηγορικό γραφείο να στέλνει μηνύματα περ Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πραγματικά, δεν είναι ανήκουστο. Τώρα τι γίνεται. Αυτά τα δικηγορικά γραφεία, όπως του Χαρακτηνιώτη εμπροκειμένου, είναι διαπιστευμένα ως εισπρακτικές. Δηλαδή λειτουργούν δίπλα, παράλληλα, ως διαπιστευμένοι προς ενημέρωση οφειλετών κλπ. Και τι είναι διαπιστευμένοι να στέλνουν περ Κεντρικής Μακεδονίας? Όχι, όχι, παιδί μου, διαπιστευμένοι ως ενημέρωση οφειλετών. Τι ενημέρωση οφειλετών? Θα σου πω τώρα τι ενημέρωση. Εγώ, προσωπικά δηλαδή, έχω μία αντιδικία δανειολήπτης με την Εθνική. Ναι. Συγκεκριμένο γραφείο το εξυπηρετεί, καμία σχέση με του Χαρακτηνιώτη. Λαμβάνω και εγώ αυτά τα μηνύματα. Όχι περ, κάτι άλλο τέλος πάντων. Από το Χαρακτηνιώτη, εν προκειμένου. Και σήμερα, γιατί αναφέρομαι στο Χαρακτηνιώτη, γιατί θεωρούσα ότι είναι η εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, οπότε εντάξει, το δέχομαι να με ενημερώνει. Και... σήμερα όμως, η δικηγορική εταιρεία που είμαι αντίδικος, με καλεί για ενημέρωση. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι τελικά. Ποιοι θα με ενημερώσουν εδώ? Είσαι αντίδικο και σε παίρνει να σε ενημερώσει τι? Ναι. Τον αντίδικο. Πάμε να βάλουμε γρήγορα στην εικόνα μας τον καλεσμένο μας. Αλλά οι κρίνοντες εκεί. Καλησπέρα Κώστα Διώτη. Δύναμη. Καλησπέρα σας. Ο Κώστας Διώτης, ο πρώην επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών. Καλησπέρα Κώστα λοιπόν. Σήμερα τα ακούς και σε αυτά τα θέματα και όπως φαντάζομαι και για σένα είναι πρωτάκουστα. Δεν σου έχουν χτύχει τόσα χρόνια εμπειρία στο Υπουργείο Οικονομικών, στο ΣΔΟΕ, να έχει ακούσει τέτοια πράγματα. Πρώτη φορά ακούγονται αυτά. Περ Κεντρικής Μακεδονίας, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι απατεωνίες. Δεν το λέμε εμείς. Άλλο το είπε τώρα. Δεν είναι απατεωνίες, ρε παιδιά. Πάμε λοιπόν. Ο Κώστας Διώτης έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα το αναλύσουμε. Θα έχουμε το χρόνο ξεκινώντας και το δεύτερο μέρος, που έχει να κάνει με την παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα. Προσέξτε, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους φορολογούμενους. Να μείνετε στις οθόνες σας, γιατί θα πάμε στο δεύτερο μέρος που θα το αναλύσουμε. Να ξέρετε ότι το δημόσιο δεν μπορεί να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα όποτε του κατέβει στο κεφάλι. Υπάρχουν χρόνοι παραγραφών, υπάρχουν αφαιρεσίες, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που φόροι και πρόστιμα έχουν επιβληθεί πέραν της προθεσμίας που υπάρχει από τον νόμο. Επειδή λοιπόν μπορεί να είναι η δική σας περίπτωση, μείνετε στην οθόνη σας και επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά από πολλές διαβουλεύσεις στο διάλειμμα. Αν κανένας καμιά μέρα γράψει αυτά που λέμε στο διάλειμμα και τα παίξει εκπομπή, τότε είναι που θα έρθουν οι εισαγγελείς, οι σουρού και όλοι μαζί. Πάμε λοιπόν. Κώστα Διώτη, πες μας σε παρακαλώ, τι είναι αυτό το θέμα με τις παραγραφές του δικαιώματος του δημοσίου για την επιβολή προστίμων και φόρων, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν στα γραφεία μας και διαπιστώσαμε πραγματικά ότι η εφορία είχε επιβάλει φόρους και πρόστιμα παράνομα, παράτυπα, πέραν από την προθεσμία.
Πες μας, σε παρακαλώ, τι γίνεται και να βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα και το Γιώργο το Βαλέτα για να σχολιάζει γι' αυτό στο φοροτεχνικό μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και από εμένα. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αφορά όλο τον κόσμο πλέον. Έτσι. Λοιπόν, όπως απεφάνθησαν προσφάτως το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καταρχάς, με την 30-20 του 2016 απόφασή του, αλλά κυρίως το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 888 του 2016 απόφασή του, και οριστικά και αμετάκλητα με την υπαριθμόν 1623 του 16 του ΣΤΕΠ, με αυξημένη εφταμελή σύνθεση του Β' τμήματος, αλλά και πιο πρόσφατη η απόφαση, η χθεσινή, η προχθεσινή του ΣΤΕ, την 675 του 2017, αυτά τα λέω για τη φερεγγιότητα των παρακάτω που θα σας πω. Μάλιστα. Παραγράφεται λοιπόν το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή φόρων και προστήμων για τον καταλογισμό προστήμων κουβουσού στην πενταετία, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθούν ότι ο ΟΣΑΝΟ ισχυρισμός περί μη νόμιμης παράτασης χρήσεων που είχαν ήδη παραταθεί δύναται να υποστηριχθεί βάσιμα και στη φορολογία εισοδήματος και στο ΦΠΑ. Παρανθετικά, επισημαίνω ότι σε κρεμούσες ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Αθήνας προσφυγές που έχουν γίνει, προσέξτε, τα δεδομένα των τραπεζικών λογαριασμών, είτε δηλαδή οι τραπεζικές καταθέσεις, στα οποία στηρίζεται διαρκώς ο έλεγχος, ναι, ανάγοντάς τα ως συμπληρωματικά στοιχεία, δεν πληρούν την έννοια των συμπληρωματικών στοιχείων προκειμένου για την εφαρμογή της δεκαετής παραγραφής. Θα σας τα εξηγήσω πιο αναλυτικά. Πες μας λίγο μπακάλι για να τα καταλάβει ο κόσμος, Κώστα. Κατόπιν αυτών λοιπόν να επισημάνω ότι μολονότι οι ΟΣΑΝΟ αποφάσεις περί παραγραφής αποκτούν πλέον νομολογιακή θέση. Εν τούτης, οι φορολογικές αρχές, είτε θέλετε από περιβάλλοντα ζήλο, είτε είναι η κατεύθυνση τέτοια για τις... Κατεύθυνση ο δανειστών, εδώ ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Ακριβώς. Οι φορολογικές αρχές αποφεύγουν η οποιαδήποτε κρίση επί αυτών ή ακόμα διατυπώνουν αρνητική θέση που απορρίπτεται από τα διοικητικά δικαστήρια και περαιτέρω εξακολουθούν να ελέγχουν και να καταλογίζουν πρόστιμα και διαφορές φόρων για χρήσεις που θεωρούνται παραγεγραμμένες. Πάμε οδηγώντας... λοιπόν να δούμε εδώ τώρα το διατά αυτά. Ναι, όχι, προσέξτε Κυριακό. Οδηγώντας το φορολογούμενο τι, στην πολυδάπανη και πολύχρονη δικαστική διαδικασία και αναγκάζοντάς τον στην καταβολή επιβαρύσεων και την προκαταβολή για να προσφύγει. Και την προκαταβολή για να προσφύγει. Έτσι, μέχρι τη δικαστική χρήση. Έτσι. Εδώ λοιπόν, αγαπητέ μου Κώστα και αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, υπάρχει το εξής απλό. Έχει κριθεί πλέον από όλα τα ανώτατα δικαστήρια, έτσι, ότι μετά την πενταετία, συν ένα χρόνο παράταση, μετά τα 6 χρόνια δηλαδή, απαγορεύεται να επιβάλλονται φόροι και πρόστιμα. Ναι ή όχι? Ακριβώς. Δηλαδή, ό,τι πρόστιμο είναι να μου επιβάλλεις για φέτος, που έχουμε, έτσι, 2017, μπορείς να μου το επιβάλλεις μέχρι το 2023. Το 2024 δεν μπορείς να μου επιβάλλεις φόρο και πρόστιμα για το 2017. Όπως το 2017 δεν μπορείς να μου επιβάλλεις πρόστιμα και φόρους για πριν το 2011. Ό,τι έχω μέχρι το 2011. Έτσι. Άρα λοιπόν, ό,τι πρόστιμο σήμερα που μιλάμε, 2017, και ό,τι φόρος και ό,τι προσάυξηση και ό,τι αυτό επιβάλλεται για χρήσεις πριν το 2011, είναι πλέον παράνομο. Έτσι. Είναι καταχρηστικό. Είναι δηλαδή, που δεν ξέρω σε τι άλλη γλώσσα να το πω, τη στιγμή που υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που το έχουν κρίνει το θέμα. Και άρα όλοι εσείς που μας ακούτε, γιατί έχει υφιστεθεί μια πολύ μεγάλη φάμπρικα από τις εφορίες που φτάσανε στους πολίτες να τους βάζουν σήμερα πρόστιμα ακόμα και για το 2002, για το 2003, για το 2004. Έχουμε προσωπικά παραδείγματα στην υπέρβαση. Από το 99, ατομικά που μας αφορούν. Από το 99. Από το 99. Φορολογία κεφαλαίου βγάλανε διαφορά από το 99. Όλα λοιπόν αυτά είναι παράνομα, προσβάλλονται. Άρα λοιπόν όλοι εσείς που μας ακούτε που έχετε τέτοια προβλήματα, επικοινωνήστε μαζί μας, γιατί σε αυτά τα θέματα υπάρχει λύση και τη λύση την έχει δώσει το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας
που έχει πει 5 συν 1 χρόνο. Και μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα, δεν υπερβάλλοντα ζήλο. Όχι, θεωρητά, είναι κατεύθυνση. Ακριβώ, γιατί δεν μπορεί ο έφορο να μην ξέρει. Δεν είναι δυνατόν. Αν δεν ξέρει, α πάει σπίτι του. Αγαπητέ μου, Λεωνίδα, εδώ του έχουν δώσει γραμμή να επαναβεβαιώνουν τι παλιέ οφειλέ. Αυξήστε λογιστικά το ταμείο. Για να έχουμε να δείχνουμε στους έξω. Πρεονάσματα. Γιατί αλλιώς θα φύγετε εδώ και τους εσείς βάλει... και δεν θα πάρετε και το μισθό σας. Μόνο... που θα γίνει και αυτό. Μόνο κουρί τόλμησε να το κάνει πρωτοσέλιδο. Έφοροι κύριοι, κύριοι δικαστές. Μόνο κουρί τόλμησε να το κάνει πρωτοσέλιδο εδώ από την Κόντρα Νιούς. Επαναβεβαίωση παλιών οφειλών. Το κάναμε θέμα πόσες φορές από αυτή την εκπομπή. Επαναβεβαίωση παλιών οφειλών και νέες ποινικές διώξεις. Για, σε ανθρώπους που έχουν ήδη δικαστεί, είτε αθωωθεί είτε καταδικαστεί για το θέμα το φορολογικό, τους εκβιάζουν με νέους καταλογισμούς και με νέες ποινικές διώξεις να πάνε να πληρώσουν αυτά που δεν μπορούν ή που δεν πρέπει να πληρώσουν. Δεν άρα, λοιπόν, υπόθεση που φαίνεται από καρτέλα αποβεβαίωση της εφορίας σε δύο διαφορετικές φάσεις με διαφορά τριών ημερών ότι επιβαρύνεται με τόκο 1183% έτος. Τραγικό, τραγικό. 1183. Τραγικό. Ναι, αυτό που είπατε είναι ως κατάχρηση εξουσίας που μπορεί να φτάσει και στην παράβαση καθήκοντος. Σαφώς είναι παράβαση καθήκοντος. Αλλά δυστυχώς ως πότε θα χρησιμοποιείται ο ελεγκτικός μηχανισμός σαν μέσον επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Θα σου πω εγώ, αγαπητέ των δημοσιονομικών στόχων. Θα σου πω εγώ, αγαπητέ μου Κώστατη, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αντί να στείλουν τον ηλεκτρικό μηχανισμό εκεί που ξέρουν ότι θα βρουν λεφτά, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά, δεν μπορεί να ξέρουμε εμείς, δεν μπορεί να ξέρουμε εμείς πού θα βρουν λεφτά, πού θα βρουν φοροδιαφυγή, πού θα βρουν λαθρεμπόριο και να μην το ξέρουν οι κυβερνήσεις, το Υπουργείο Οικονομικών και οι δανειστές, όλοι το ξέρουν. Αντί λοιπόν να τους στείλουν να τα πάρουν από εκεί που πρέπει, γιατί από εκεί που τρέπει, που πρέπει, δεν τολμάνε να περάσουν ούτε απ' έξω, όχι να πάνε να κάνουν έλεγχο. Οι τζάμπα μάγκες, γιατί αυτοί είναι οι τζάμπα μάγκες. Στέλνουν λοιπόν στο Κοσμάκι, τους βεβαιώνουν παράνομα και καταχρηστικά οφειλές που δεν υπάρχουν ή τους ρίχνουν πρόστιμα που είναι πέρα της πενταετίας και πέρα της εξαετίας που είναι παραγεγραμμένα και τους εκβιάζονται μετά με τα ποινικά να πάνε να πληρώσουν. Τα ξέρουμε αυτά. Είναι παλιά τα χρήματα. Δεν είναι καινούργια. Το σίγουρο και βέβαιο και αυτό που θα μείνει για το μέλλον είναι ότι έχετε χάσει μόνοι σας την αξιοπρέπειά σας. Ακριβώς. Γιώργο Βαλέτα, εξοδικαστικός συμβιβασμός ξεκινάει. Θα μας τα πεις τώρα, γιατί είναι οριστικοποιημένα πλέον αυτά που λέμε για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Και πρώτο θέμα λοιπόν έχουμε το όριο που τελικά καθορίστηκε στις 20.000. Ακριβώς. Έληξε λοιπόν η δημόσια διαβούλευση του νόμου και φαίνεται ότι ήρθαν σε συμφωνία η Τρόικα με την κυβέρνηση και χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες οι οφειλέτες που θα μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό συμβασμό. Η πρώτη κατηγορία είναι για οφειλές από 20 έως 50.000, όπου θα λειτουργεί μία αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Δεν θα μπαίνει ανθρώπινο χέρι, θα εισάγονται ορισμένα στοιχεία και θα εξάγεται το συμπέρασμα αν μπορεί να μπει, να ενταχθεί στον εξοδικαστικό συμβασμό ή όχι. Η δεύτερη κατηγορία είναι από 50.000 οφειλή μέχρι 2,5 εκατομμύρια, όπου πάλι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όμως θα εμπλέκονται πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές. Και η τρίτη κατηγορία για μεγάλες οφειλές πάνω από 2,5 εκατομμύρια, όπου θα εμπλέκονται διαμεσολαβητές και εμπειρογνώμενες που θα είναι ελεγκτικές συλλογιστικά γραφεία. Δηλαδή, πέρασε Γιώργο Βαλέτα τελικά αυτό που είπαμε εμείς από αυτή την εκπομπή κάποιους μήνες πριν, αν θυμάσαι, που το κάναμε με την Κατερίνα τη Ζαγκανάπο στις εκπομπές. Ακριβώς. Και το εξηγούσαμε. Τελικά πέρασε όπως το λέγαμε εμείς τότε. Ακριβώς. Γιατί αν μένανε εκτός του εξοδικαστικού οι φορολογούμενοι με κάτω από 50.000, μιλάμε για 100.000 ατομικές επιχειρήσεις. Πάρα πολύ ο κόσμος, ακριβώς. Πάρα πολύ ο κόσμος. Επειδή λοιπόν ο νόμος, να το πούμε καλά, Λεωνίδας, μην βιάζεστε, δεν έχει ακόμα ψηφιστεί. Απλά έχουν καταλήξει στο τι θέλουν οι δύο μεριές. Οι δανειστές. Πώς λειτουργούν τα πάντα. Θα δούμε τι θα ψηφίσουν. Μην σας φανεί παράξενο να μπαίνεις στην πλατφόρμα αυτή των 2050, να βάζεις τα στοιχεία, να παίρνουν την αίτηση και την ιονή αποδοχή των όποιων χρεώσεων, να σου λένε όχι και να εμφανίζονται και να μπορείτε μετά. Αυτόματα, ναι. Ναι, ναι, και να αυτό... σου εμφανίζουν μετά ότι ξέρεις τα έχεις αποδεχτεί. Γι' αυτό ακριβώς, αυτός είναι ο λόγος που εμείς στην υπέρβαση δημιουργήσαμε ολόκληρο τμήμα με δράση για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Με υπεύθυνο τον Γιώργο τον Βαλέτα
Και γι' αυτό σας λέμε, μην πάτε μόνοι σας να φάτε τα μούτρα σας. Οι παγίδες είναι πολύ περισσότερες από τα πλεονεκτήματα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό εσείς που μας ακούτε και ενδιαφέρεστε, να εκμεταλλευτείτε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όπως τελικά θα ισχύσει, που θα το δούμε αφού ψηφιστεί και μετά. Μην πάτε μόνοι σας, ελάτε κοντά μας, κίνημα υπέρβαση 210-5200-452. Τηλεφωνείτε τώρα στην εκπομπή, οι εθελοντές μας είναι στα τηλέφωνα, μιλήστε μαζί τους και ζητήστε τους να σας κάνουν ένα ραντεβού με τον Γιώργο τον Βαλέτα για να σας ενημερώσει υπεύθυνα και αξιόπιστα για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό και να σας προφυλάξει από τις παγίδες που να είστε σίγουροι θα είναι πάρα πολλές. Γιώργο Βαλέτα, κλείδωσε το αφορολόγητο τελικά στα 6.000 ευρώ? Φαίνεται λοιπόν ότι κλείδωσε το αφορολόγητο γύρω στις 5.900-6.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η έκπτωση φόρου που σήμερα είναι 1.900 θα πάει στα 1.400, που αυτό σημαίνει μια απώλεια 500 ευρώ ετησίως. Άρα γύρω στα 40 ευρώ το μήνα θα χάσουν οριζόντια όλοι οι φορολογούμενοι μισθωτοί. 40 ευρώ το μήνα, ένα 500 ευρώ το χρόνο, δεν είναι λίγο. Ένα μηνιάτικο δηλαδή. Ένα μηνιάτικο. 14, 14, 13, 12 και στους 11. Ακριβώς. Για να... Εποχική δουλειά. Ακριβώς. Εποχική. Όχι. Η δουλειά είναι κανονική. Όχι, ναι, ναι, ναι. Η αμοιβή είναι εποχική. Συγγνώμη. Είναι κανονική εργασία, εποχική αμοιβή. Για να δείξουμε το εύρος από αυτό το φορολογικό μέτρο, θα εξοικονομηθούν 1,8 δισεκατομμύρια, δηλαδή μία μονάδα του ΑΕΠ για να κλείσει. Ακριβώς, Γιώργο, το είπαμε και πριν. Γιατί τα παίρνουν από τους αδύνατους. Γιατί από εκεί που μπορούν να τα πάρουν, δεν τολμάνε να περάσουν ούτε απ' έξω. Θα το πω άλλη μια φορά. Δεν τολμάνε να περάσουν ούτε απ' έξω. Ξέρουν και πού είναι οι φοροδιαφυγές και πού είναι τα λαθρεμπόρια, όλα τα ξέρουν. Από τους αδύναμους. Από τους αδύναμους, ναι. Και από μένα τα παίρνουν, αλλά δεν είμαι αδυνατός. Ναι, αδύναμος εσύ. Ναι. Αλλά αδύνατος όχι ακόμα. Όχι. Γιώργο Βαλέτα, έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που εμείς το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε για πρώτη φορά πληστηριασμό πρώτης κατοικίας από το δημόσιο. Για πες μας την περίπτωση. Ακριβώς. Είχαμε λοιπόν μια περίπτωση στο Μοσχάτο, ναι, όπου η ΦΑΕ Πειραιά προχώρησε σε πληστηριασμό ενός διαμερίσματος την 1η Μαρτίου του 2017 για χρέη προς το δημόσιο. Ο φορολογούμενος ήταν νόμος εκπρόσωπος εταιρείας, επί 40 συναπτά έτη λειτουργούσε. Με την κρίση δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις φορολογικές υποχρεώσεις και για χρέη προς το δημόσιο η ΦΑΕ Πειραιά προχώρησε σε κατάσχεση ακινήτου και συνεχεία σε πληστηριασμό, παρόλο που ήταν πρώτη κατοικία του φορολογουμένου. Μάλιστα. Και εν ώψη εξοδικαστικού. Δηλαδή, αν είχε ψηφιστεί στους χρόνους που έπρεπε, ο άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει. Ακούστε όμως να δούμε λίγο εδώ. Το θέμα είναι σοβαρό. Ακούστε λίγο. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ακόμα και όταν προστατευόταν από τον πληστηριασμό των τραπεζών η πρώτη κατοικία, δεν προστατευόταν από τον πληστηριασμό του δημοσίου. Στην ουσία, η πρώτη κατοικία δεν προστατευόταν ποτέ για οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέχρι 31 12 του 2014 προστατευόταν μόνο για οφειλές στις τράπεζες και από εκεί και πέρα δεν προστατεύεται καθόλου. Μέχρι σήμερα λοιπόν οι εφορίες και τα ταμεία δεν είχαν τολμήσει ποτέ να πληστηριάσουν πρώτη κατοικία. Τώρα λοιπόν που έφτασε ο κόμπος στο χτένι και τους είπανε οι έξω πλιάτσικο στα πάντα όλα, να βγάλετε έσοδα, να βγάλετε πλεονάσματα, να πιάσετε τους στόχους του μνημονίου που δεν πιάνονται με τίποτα, ξεκίνησαν να πληστηριάζονται από την εφορία και οι πρώτες κατοικίες. Το πράγμα λοιπόν όπως το ακούμε είναι πραγματικά συνταρακτικό. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Γιατί πάμε τώρα να δούμε τι συνεπάγεται ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας από την εφορία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Σου παίρνει το σπίτι η εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο και στο βγάζει στον πληστηριασμό για χρέη, γιατί δεν προστατεύεται για χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία η πρώτη κατοικία. Τα λεφτά όμως του πληστηριασμού, αντί να πάνε στην εφορία που τα χρωστάς, πάνε στις τράπεζες με το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Δηλαδή ο οφειλέτης του δημοσίου, αν παράλληλα έχει και κόκκινο δάνειο, αν είναι λοιπόν δανειολήπτης με κόκκινο δάνειο, τα λεφτά του πληστηριασμού κατά 60% πηγαίνουν, 65% πηγαίνουν στην τράπεζα και 10% στον
Ακριβώς. Στον δανειστή, δηλαδή 75%. 75%. Πάνε. Άρα λοιπόν από τα 100 χιλιάρικα, τα 75 χιλιάρικα του πληστηριασμού δεν πάνε στην εφορία που τα χρωστάς, με αποτέλεσμα το σπίτι σου να μην προστατεύεται, να το χάνεις στον πληστηριασμό, τα λεφτά να πηγαίνουν στην τράπεζα, εσύ να συνεχίζεις να χρωστάς την εφορία και να κινδυνεύεις αύριο να βρεθείς και κατηγορούμενος σε ποινικό δικαστήριο και να πας και στη φυλακή, γιατί οι οφειλές είναι ποινικοποιημένες. Γι' αυτό όταν πέρναγε αυτός ο επέσχυντος, ο ελεηνός νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας το καλοκαίρι του 2015, εμείς φωνάζαμε και λέγαμε μην το περνάτε αυτό το έκτρωμα, γιατί αυτό το έκτρωμα είναι η κερκόπορτα των τραπεζών προκειμένου να πάρουν τα σπιτάκια του κόσμου μέσα από ένα καθεστώς που υπάρχει χωρίς καμία στην ουσία προστασία. Και μάλιστα ανέξοδα για τις τράπεζες. Για σκεφτείτε τι ωραία, μια τράπεζα για να φτάσει στον πληστηριασμό από μόνη της θα έπρεπε να σας βγάλει μια διαταγή πληρωμής, να πληρώσει τα έξοδα, να επισπεύσει τον πληστηριασμό, να ξαναπληρώσει έξοδα, να πληρώσει δικηγόρους, να πληρώσει επιδόσεις. Τι κάναν λοιπόν οι κύριοι με τον νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας? Βάλαν μπροστά το δημόσιο να κάνει πληστηριασμούς για να επισπεύδονται οι πληστηριασμοί χωρίς έξοδα να έχουν οι τράπεζες τίποτα, χωρίς κόστος, και εμφανίζονται οι τράπεζες την ώρα που μοιράζεται το πληστηριάσμα και λέει φέρε μου εμένα το 65% και κράτα εσύ το υπόλοιπο. Αυτό το έγκλημα έχει γίνει. Και ενώ δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι πληστηριασμοί του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων φρόντισαν αυτοί οι αφελείς κυβερνώντες, φρόντισαν οι πληστηριασμοί αντί να ενισχύσουν τα έσοδα του δημοσίου σε μια χώρα που έχει τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα και υπολείπεται από έσοδα κάθε χρόνο, φρόντισαν αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν και αυτά στις τράπεζες, οι οποίες βρέθηκαν να πληστηριάζουν τα σπιτάκια του κόσμου, να παίρνουν τα λεφτά ανέξοδα και χωρίς να υπάρχει κανένα καθεστώς προστασίας. Αφέλεια, να ευχαριστήσω αφέλεια, τον Κώστα το Διώτη. Να πω, να ευχαριστήσω. Κώστα μου, δεν έχουμε χρόνο. Θα τα πεις την επόμενη φορά. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι απόψε μαζί μας. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Θα σε έχουμε πάλι μαζί μας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Να καλησπερίσουμε κοντά μας και τον Στέφανο τον Κουλουμπή, που μετακινήθηκε από τη δίπλα θέση στο στούντιο και ήρθε μαζί σας εδώ να σας ενημερώσει για κάποια πολύ ωραία πράγματα, για κάποιες πολύ ωραίες νέες πρωτοβουλίες της υπέρβασης. Καλησπέρα λοιπόν και σε εσένα, Στέφανε. Καλησπέρα. Θα έχουμε χρόνο να μας τα πεις. Και θέλω γρήγορα, Λεωνίδα, να πάμε να δούμε το θέμα της ημέρας και της εβδομάδας, πιστεύω. Την κατάρρευση του νέου νόμου Κατσέλη, που πραγματικά δεν αντέχει στα δικαστήρια όλης της χώρας. Καθημερινά λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων οι οποίες απορρίπτουν τα αιτήματα των δανειοληπτών για την ένταξή τους στον νέο νόμο Κατσέλη με το σκεπτικό ότι αρνούνται οι δικαστές να εντάξουν στον νόμο Κατσέλη τις οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό. Και θα ήθελα να βάλει ο σκηνοθέτης μας να δούμε την εικόνα, την καρτέλα που έχουμε ετοιμάσει, γιατί πραγματικά είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Για πες μας, Λεωνίδα, τι γίνεται. Εκεί είναι και απόλυτα λογικό, γιατί στηρίζεται στην ισότητα των πολιτών, στην ισότητα των πολιτών εναντί των νόμων, στους κινδύνους που διατρέχει η κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, στην διάκριση που γίνεται μεταξύ των πολιτών, ποιοι να πληρώνουν, ποιοι να μην πληρώνουν φόρους. Mm. Και πρωτίστως και κυριωτέρως, δεν στέκει η προϋπόθεση ότι μπορείς να ρυθμίσεις μόνο εάν και εφόσον χρωστάς σε τράπεζα. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Εδώ λοιπόν είναι, αγαπητέ μου Λεωνίδα, το κουμπί. Εμείς αυτό το είχαμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε βγάλει και στο blog του κινήματος Υπέρβαση δεκάδες αναρτήσεις επισημένοντας τις παγίδες του νέου νόμου Κατσέλη και εξηγώντας τελικά γιατί κανένας σας δεν θα ενταχθεί ποτέ. Γιατί μετά από τις 100.000 προϋποθέσεις που πρέπει να έχεις για να ενταχθείς και αφού πληρώσεις 2.000 για να κάνει ένας δικηγόρος όλη τη δουλειά που είναι πάρα πολύ βαριά η νέα διαδικασία του νέου νόμου Κατσέλη, τα κάνεις όλα αυτά, έρχεται ένα δικαστήριο και σε πετάει έξω
και σου λέει αντισυνταγματικό το θέμα των οφειλών στο δημόσιο και τα ταμεία για τον νόμο Κατσέλη. Πέταξε δύο χιλιάρικα, σου βγήκε η ψυχή, σε απορρίπτει το δικαστήριο, έρχεται η τράπεζα, σκούπα όλα. Γι' αυτό σας λέμε υπέρβαση, γι' αυτό σας λέμε ελάτε κοντά μας, γι' αυτό σας λέμε δεν υπάρχει άλλη λύση. Γι' αυτό σας λέμε δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί οτιδήποτε άλλο σας πουλάνε ως λύση είναι εκτός πραγματικότητας, δεν έχει καμία εφαρμογή. Όπως τώρα, για παράδειγμα, ο νέος νόμος Κατσέλη, αυτό το μεγάλο επίτευγμα του πρώην Υπουργού του Γιώργου του Σταθάκη, που όταν εμείς του λέγαμε κανένας δεν θα μπαίνει στον νόμο Κατσέλη, μας λέγανε προβοκάτορες. Ναι. Τώρα ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι που κατόρθωσαν να μπουν στον νέο νόμο Κατσέλη, τους πετάνε έξω οι δικαστές και λένε δεν γίνεται δεκτό το αίτημα. Και εδώ θέλω να πω, ρωτήσω τον Γιώργο το Βαλέτα λίγο, Λεωνίδα μου. Αυτό, αγαπητέ μου Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις, υπονομεύει και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Αυτό είναι. Γιατί όπως το νέο νόμο Κατσέλη, τα δικαστήρια λένε αντισυνταγματικό το να κουρεύονται οι οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αύριο θα το πούνε και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, γιατί πάλι με δικαστική απόφαση θα επικυρώνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Πώς λοιπόν στον νόμο Κατσέλη τα δικαστήρια δεν κάνουν δεκτό το κούρεμα των οφειλών στο δημόσιο και τα ταμεία και θα το κάνουν αύριο στον εξωδικαστικό συμβιβασμό? Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα. Μόνο αν θεσμοθετηθεί από ποινικοποίηση των στελεχών των τραπεζών. Μα τι σχέση έχει αυτό? Εδώ σου λέει ότι είναι αντισυνταγματικό το να κουρεύεις οφειλές στο δημόσιο και τα ταμεία, σου λένε οι δικαστές. Γιατί σου βάζουν στη μέση δημόσιο συμβαίνει. Αν εξωδικαστικό συμβασμό, εντάξει, θα μου κουρέψει τα τραπεζικά, αλλά τη εφορία και τα ταμεία πάλι τα ίδια θα λέτε. Πάλι τα ίδια. Άρα λοιπόν είναι υπονομευμένο εξ αρχής, γι' αυτό ακριβώς σας λέμε. Για ό,τι αφορά τις τράπεζες και τα δάνεια, δεν υπάρχει άλλη λύση από την υπέρβαση. Είμαστε μονόδρομος. 2-10-52-00-4-52. Τηλεφωνείτε τώρα και ελάτε κοντά μας για να βρείτε λύση. Γιατί βλέπετε, ακόμη και ο νέος νόμος Κατσέλη, επιβεβαιωθήκαμε για άλλη μια φορά, οι ελάχιστοι που κατορθώνουν να προχωρήσουν τη διαδικασία τους πετάνε πλέον έξω στα δικαστήρια και δεν τους δέχονται το κούρεμα των οφειλών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και δικαίως τους πετάνε, έτσι. Σαφώς. Αλλά και εσείς που έχετε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα αντιμετωπίσετε τα ίδια. Γι' αυτό σας φωνάζουμε και σας λέμε: μην πάτε μόνοι σας, θα φάτε τα μούτρα σας, ελάτε κοντά μας, ελάτε να σας ενημερώσει ο Γιώργος ο Βαλέτας και να σας δώσει την καλύτερη λύση, προκειμένου με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, όπως περάσει και όπως ψηφιστεί, να μπορείτε σε αυτό το δέδαλο πραγματικά των διατάξεων που θα υπάρχει, να βρείτε μια λύση και μια διέξοδο, να μπορέσετε να προστατευτείτε και να εξασφαλίσετε μια επόμενη μέρα και ένα αύριο για την επιχείρησή σας, εσείς επιχειρηματίες. Στέφανε Κουλουμπή, κάνατε μια πάρα πολύ ωραία ημερίδα με την ΠΕΦΕ του φίλου μας του Μανούσου του Ντουκάκη, κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου είχε η ΠΕΦΕ μια ενημερωτική μερίδα για το θέμα το φορολογικό, που είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, και κατέβηκες κάτω και εσύ και τους ενημέρωσες μαζί με τον Νίκο τον Τεβέ, τον υπεύθυνο του γραφείου μας στο Ηράκλειο της Κρήτης, για το θέμα των δανείων τους. Για πες μας τι έγινε σε αυτή την ημερίδα. Ήταν μια πολύ καλή ημερίδα, μια πολύ καλή γκάμα φωτοτεχνικών επιστημών, νομικών, λογιστών, οι οποίοι μίλησαν για τα θέματα αυτά, τις εξελίξεις, τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, όλα αυτά. Και εμείς παρενέβησαν, δηλαδή πήραμε το βήμα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το θέμα των δανείων. Βάλε μας λίγο και την εικόνα ο σκηνοθέτης μας να τη δούμε. Ήταν μια πολύ καλή παρουσίαση. Έτσι, εδώ είναι από το πάνελ όπως βλέπουμε στο επιμελητήριο του Ηρακλείου, ο Μανούς ο Ντουκάκης, εσύ που μιλάς, και κάτω βλέπουμε τη φωτογραφία με τον Νίκο τον Τεβέ και τον γιο του. Με τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη, τα παιδιά του. Έξω από το γραφείο της υπέρβασης. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη για την εικόνα. Ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα, τελειώσαμε 9 ώρα το βράδυ. 5 ώρες, μεγάλη μερίδα. Και θα γίνουν και άλλες ημερίδες και έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Ντουκάκη, με τον Μανούσο, να κάνουμε παρουσιάσεις σε άλλες παρόμοιες ενέργειες που θα γίνουν σε άλλες παρόμοιες ημερίδες και σεμινάρια και εμείς ως υπέρβαση για το θέμα των δανείων. Και πες μας, αγαπητέ μου Στέφανε, τι ετοιμάζεται στην Άνδρο, τι υπάρχει, ποια είναι η ενημερωτική ημερίδα? Με ευχαριστεί το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκαν σύλλογοι και σωματεία, τα οποία μίλησαν στον Δήμαρχο, τον οποίο ευχαριστούμε, τον Δήμαρχο Σουσούδη, τον Θεοδόση, ο οποίος μας διέθεσε το Δημοτικό Θέατρο της Άνδρου για να γίνει αυτή η ημερίδα ενημέρωση για τα κόκκινα δάνεια.
Και μιλάμε γύρω στα 6-7 σωματεία διαφορετικά και συλλογή, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για το τι κάνει η υπέρβαση. Μάλιστα. Αυτό θα συνεχίσει και σε άλλα μέρη. Το έχουμε πει ήδη, το έχουμε ήδη προείπει εδώ και καιρό, και θα ακολουθήσει και στην Ενάξο και στα Τρίκαλα μέσα στο επόμενο μήνα, και 3 ή 10 του μηνός του επόμενου μήνα Απριλίου, χάρη στον Γιάννη τον Λαγουδάκη, τον Δήμαρχο του Περάματος, θα μας δίνει την αίθουσα του Δημαρχείου που γίνονται οι συνεδρίες, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εκείνη μια τεράστια, πολύ μεγάλη αίθουσα, να κάνουμε παρουσίαση για το θέμα της υπέρβασης. Πολύ ωραία και καλά κάνετε, γιατί όπως βλέπετε όλοι σας και ακούτε και εσείς που παρακολουθείτε τακτικά αυτή την εκπομπή, που διαβάζετε το blog μας και ενημερώνεστε, σας είπαμε δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, θα έρθουν πολύ άσχημες μέρες, θα πλακώσουν μαζί οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, θα πλακώσουν οι διαταγές πληρωμής από τις τράπεζες, θα γίνει σφαγή, πραγματικά θα ζήσουμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου τις ημέρες που έρχονται, γιατί έχουν μείνει όλα πίσω, τους πιέζουν οι ξένοι, εκβιάζει σήμερα ο Στουρνάρας, το είδατε πρωτοσέλιδο από τη Δημοκρατία, οπότε θα πάμε σε πραγματικά τραγικές καταστάσεις, γι' αυτό και πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας. Και να λάβετε τα μέτρα σας έχοντας υπόψη σας δύο πράγματα. Ότι πρώτον, εμάς στην υπέρβαση, τις αγωγές, οι τράπεζες ήρθαν στα δικαστήρια και παρακαλάγαν για αναβολές, γιατί δεν θέλουν να τις δικάσουν, γιατί φοβούνται να τις δικάσουν, γιατί ξέρουν ποιες είναι οι αποφάσεις. Και δεύτερον, να επισπεύσετε οι δανειολήπτες τα εξώδικα επανακαθορισμού οφειλών. Και σας το έχουμε πει και το γιατί. Διότι πέρα από το γεγονός ότι καθιστάτε τις οφειλές σας μη βέβαιες και μη εκαθαρισμένες, υπάρχει και το μεσοδιάστημα από τη μέρα που έρχεστε μέχρι τη μέρα που θα κατατεθεί η αγωγή. Οι αγωγές είναι ομαδικές. Χρειάζεται να μαζευτούν χιλιάδες άνθρωποι μέχρι να κατατεθεί μια αγωγή. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν, για να μην είστε απροστάτευτοι, για να έχετε αμφισβητήσει τις οφειλές σας κατά κεφάλαιο και τόκους, ούτως ώστε αν σας βγει αύριο το πρωί μια διαταγή πληρωμής, να μπορείτε να την ακυρώσετε, τρέξτε και σπεύστε όλοι οι δανειολήπτες μας, όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα, να κάνετε και τα εξώδικα για να αμφισβητήσετε τις οφειλές σας, προκειμένου να μπορείτε να προστατευτείτε στην έκδοση της διαταγής πληρωμής, να την ανακόψετε και να την ακυρώσετε, γιατί θα υπάρχει τσουνάμι διαταγών πληρωμής το ερχόμενο διάστημα. Όσο δε μάλλον, Κυριάκο, που έχουμε και απόφαση από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια αναφορικά με το θέμα του ΣΕΠΕ. Με το ΣΕΠΕ, ναι, έχουμε πάρα πολλά. Γιώργο Βαλέτα, για πες μας λιγάκι, υπάρχει διασύνδεση του τάξης με τα εισοδήματα και τις καταθέσεις? Ακριβώς, έφτασε πια η ώρα, το λέμε εδώ και καιρό, ότι θα υπάρξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα μπορεί ο ελεγκτής εφοριακός να αντιπαραβάλει τα δηλωθέντα εισοδήματα με τις τραπεζικές καταθέσεις. Για πόσο διάστημα, απλά το για πόσα χρόνια πίσω? Θα ξεκινήσουν, λένε, από το 2002, παρόλο που, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος, είναι παραγεγραμμένο, όμως εδώ τώρα το αστείο. Ναι, αλλά θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι από το 2002 και μετά. Ναι, δηλαδή ξακάνουν έλεγχο αυτό. Αυτό, ρε παιδί μου, να το πούμε, μπας και το ακούσουν. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή, αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, σε καμιά δύο μέρες, τρεις, θα βλέπουμε νομοθετημένα πολλές φορές. Πώς θα ξεκινήσουν από το 2 όταν μέχρι το 11, ό,τι είναι παραγεγραμμένο, τι θα ελέγξουν δηλαδή? Τι θα κάνουν? Ναι. Άρα λοιπόν τι θα γίνει. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εκτός. Θα αρχίσουν να βεβαιώνουν φόρους και πρόστιμα για να αυξήσουν τα έσοδα. Αυτό θα γίνει, αν θες να το πω. Θα βεβαιώσουν φόρους και πρόστιμα. Και το πεζοδρόμιο μίλησε. Το πεζοδρόμιο μίλησε, ναι. Τα οποία θα προσβάλλονται μεν, αλλά υπάρχει το μαγικό κλειδάκι που λέγεται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό δεν παραγράφεται. Προσέξτε. Εάν λοιπόν κάποιον τον βρει το 2002, το 2003, το 2004 και του επιβάλλει ένα πρόστιμο, για το οποίο πρόστιμο υπάρχει παραγραφή, λέει δεν μπορείς να επιβάλλεις πρόστιμο μετά την πενταετία. Αν όμως το τραβήξει ποινικά για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκεί πέρα λοιπόν δεν υπάρχει παραγραφή. Τώρα γιατί το ξέπνει. Οι συμπαθείς αντίδικοί μας και τρέμουνε. Σιγά, μην τρέμουνε. Γιατί το ξέπλυμα. Γιατί είναι μέσα στην παρανομία. Αυτή είναι, είναι έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Εδώ όμως άκουσε με Λεωνίδα, έχει σημασία αυτό. Επειδή λοιπόν η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι το μόνο αδίκημα που δεν παραγράφεται ποτέ, αν κάνεις φόνο, στην 20ετία παραγράφεται. 15 και 5.
Αυτό δεν παραγράφεται ποτέ. Άρα λοιπόν, παρότι θα έχει παραγραφεί το διάστημα για την επιβολή του προστίμου, το διοικητικό, με την εκβίαση του ποινικού, με την εκβίαση του ποινικού, θα σου έχουν βεβαιώσει ένα πρόστιμο, το οποίο αυτό το πρόστιμο θα πέσει στα διοικητικά, αν έχει τα λεφτά να προσφύγει για να πέσει, γιατί πρέπει να δούμε και αυτή την παράμετρο, πόσο κόσμο έχει σήμερα τα χρήματα, να πληρώσει το 50% και να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Σίγουρα πάντως τόση ώρα δεν απευθύνεσαι σε μέλος μας, έτσι. Όχι, τα σε μέλος μας δεν απευθύνομαι. Είναι το μόνο ασφαλές. Εδώ όμως, άκουσε με αυτό τώρα που σου λέω, Γιώργος, έχει σημασία. Γιατί πολύ αν μεγάλη, πάνε πίσω και κάνουν ελέγχους από το 2002 που λέει, θα βρούνε ανθρώπους που στα 20 χρόνια, στα 15 χρόνια, μπορεί να έχουν διακινήσει 100 και 200 και 300.000 ευρώ. Γι' αυτό έχουν ηρεμήσει λόγω παραγραφής διοικητικών της λίστας Λαγκάρ. Αλλά δεν ξέρουν και τι τους περιμένουν. Δεν κάνουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα, δυστυχώς. Πάμε λοιπόν να σας υπενθυμίσουμε την υπέρβαση της Παρασκευής. Εσείς που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, κάθε Παρασκευή πρωί στις 10 η ώρα, εδώ από το Contra Channel, η επανάληψη, όπως πάντα, μη τυρμαθήσεως. Ξαναδείτε τα και ξαναδείτε τα, προκειμένου να λύσετε απορίες και να καταλάβετε λεπτομέρειες. Και να σας πούμε για άλλη μια φορά, παρότι είναι αυτή η τελευταία εβδομάδα που έχετε προθεσμία, φέρτε οι τελευταίοι τις συμβάσεις σας για την έκτη ομαδική αγωγή. Αυτή η εβδομάδα είναι για την έκτη ομαδική αγωγή και τέλος. Όσοι δεν φέρετε τις συμβάσεις σας μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα, θα μείνετε εκτός. Τα δικά σας τα αιτήματα δεν θα συζητηθούν. Οι άλλοι θα κουρέψουν και εσείς δεν θα κουρέψετε και θα καθίσετε να κοιτάτε και θα μπείτε στην επόμενη ομαδική αγωγή. Φτάσαμε λοιπόν και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί σας. Θα τα πούμε όπως πάντα την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, πάντα εδώ στο Contra Channel. Καλό σας βράδυ.